Ακούσαμε ότι μέχρι στιγμής έχουν διώξει σχεδόν 50 εργαζόμενους. 42. 42. Τι έχουν στη συνέχεια σκοπό να φτάσουν, μέχρι πού? Ο σχεδιασμός τους είναι να διώξουν όλο το προσωπικό. Επειδή αυτό όμως δεν έγινε με τη μία, ζητήσαμε, γιατί απορρίφθηκε το έτοιμά τους για μαζική απόλυση. Προχωράνε τώρα κάνοντας χρήση του ανώτατου ποσοστού που τους δίνει ο νόμος, 5% επί του συνόλου του προσωπικού. Και έτσι λοιπόν έχουμε από τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 11, 11, 10, 10 άτομα, σύνολο 42 άτομα έχουν απολυθεί. Ο στόχος τους είναι να το κλείσουν τελείως ή να διώξουν. Δεν παραδίδουν καμία άδεια. Τον κόσμο θέλουν να διώξουν. Τον κόσμο θέλουν να διώξουν. Τα δικά σας σχέδια από εδώ και πέρα ποια είναι? Τα δικά μας σχέδια είναι ότι εμείς επιμένουμε το εργοστάσιο αυτό είναι βιώσιμο, ανταγωνιστικό, σύγχρονο και θα πρέπει να παραμείνει ζωντανό και εργαζόμενοι στις θέσεις τους. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, θα μείνουμε ή εμείς οι αυτοί που έχουμε εξηγήσει. Και θα το καταλάβουν και θα τελειώσει η ιστορία ειρηνικά, αλλιώς στον πόλεμο που έχουν κηρύξει η απάντηση είναι πόλεμος. Από αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τι περιμένετε? Απολύτως τίποτα. Την ανατροπή της. Από μια ιδεατή κυβέρνηση τι θα περιμένατε? Ιδεατή κυβέρνηση, ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα, γιατί ο καθένας έχει τις αντιρρήσεις τους. Μιλάμε σε συγκεκριμένο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, άρα λοιπόν άμα πω εγώ την άποψή μου, όμως αυτά που γίνονται σήμερα, καταρχήν δεν είμαστε πια Έλληνες. Μας έχουν κάνει να μην είμαστε Έλληνες. Θα διεκδικήσουμε πάλι την χώρα μας πίσω. Φαντάζομαι για όλους, όποιο χώρο και να είναι ή αν δεν είναι, το ιδεατό είναι να έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΓΕΤ, τη δουλειά τους. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Τι να το κάνω εγώ δηλαδή, να έχω τη δουλειά μου και να έχω τρία παιδιά άνεργους και να έχω τους φίλους μου, τους συγγενείς στον δρόμο ή από το υστέρημα του καθενός να συντηρείς κάποιον που δεν έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή δεν είναι κοινωνία, αυτή είναι ζούγκλα. Δεν έχει νόημα ένας χώρος να κρατήσει και να έχει τη δουλειά του και όλη η κοινωνία δίπλα να είναι στα γόνατα. Να είναι στην εξαθλίωση. Άρα λοιπόν μια αξιοπρεπή ζωή. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή σύνταξη, για υγεία, για παιδεία. Όλα τα ζητήματα τα μεγάλα που υπάρχουν δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση και όλα αυτά που έχουν αποδεχτεί και θα αποδεχτούν. Το μέλλον μας είναι ζωτερό. Εγώ λέω συνέχεια ότι αυτά που ευαγγελίζονται περί ανάπτυξης είναι φούσκες. Η ανάπτυξή τους θα έρθει, αφού έρθει πρώτα η εξαθλίωση του λαού και θα στριμωγνόμαστε έξω από τα εργοστάσια τους ή στα βουλευτικά τους γραφεία με ένα σημείωμα να πιάσουμε μια δουλειά για 200 και 300 ευρώ, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου θα πεινάει. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Εμείς, αντίθεση με όλα αυτά που ευαγγελίζονται, μια ευχή και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Όλοι στον δρόμο, όλοι στον αγώνα, γιατί χωρίς τον αγώνα ανατροπή δεν θα έρθει ποτέ.